Και δίδεται η εκκίνηση για την πέμπτη υποδρομία, ενώ είχαμε κάποια προβλήματα στα πρώτα μέτρα με κάποιες λοξεύσεις. Και για το κεφάλι πετάγεται έτσι ο Carson City, έρχεται στη συνέχεια απ' έξω ο Χεντάφ, από μέσα βελτιώνεται και Don't Cry For Me. Τελικά ο Χεντάφ που έχει τη μεγάλη αρχική ταχύτητα είναι αυτός που θα περάσει μπροστά. Don't Cry For Me ακολουθεί μαζί με τον Carson City κοντά του. Στη συνέχεια ο Φαούστο απ' έξω έχει βελτιωθεί, περνά τέταρτος μπροστά από το Δαναό και τον Όρκο που προσπαθεί να πλησιάσει. Σλέιν Σκάστλι, οι δυο του είναι στις δύο τελευταίες θέσεις συγκαλπάζοντας. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο σημείο των 900 μέτρων. Οδηγεί την υποδρομία ο Χεντάφ. Προσπαθεί να σβήσει το ρυθμό έχοντας κοντά του Don't Cry For Me και Carson City. Πίσω τους ακριβώς βρίσκεται από την εσωτερική ο Δαναός. Εξωτερικά του Φαούστο ακόμα πιο πίσω οι δύο ομοπροπόνητοι με τον Σλέιν Σκάστλα και τον Όρκο που προσπαθεί ο αναβάτης του να τον φέρει λίγο προς τα μέσα στην προσπάθειά του να πτυχθεί. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα. 500 τώρα στη τελευταία στροφή είμαστε. Don't Cry For Me πιέζει τον πρωτοπόρο Χεντάφ που θέλει να ξεφύγει. Έρχεται Carson City ακόμα πιο έξω, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Φαούστο, προσπαθεί και αυτός να μπει στην κούρσα. Και στα τελευταία μέτρα, Carson City απ' έξω έχει επιτεθεί. Προσπαθεί πλέον ο Φαούστο να περάσει αυτός τώρα στην δεύτερη θέση και να απειλήσει και τον Carson City, ενώ παλεύει και τον Cry For Me από την εσωτερική. Στα τελευταία μέτρα, Carson City απ' έξω, δυνατά από μέσα Φαούστο. Σκληρή μάχη μέχρι τέλους οι δυο τους. Carson City, Φαούστο από την εσωτερική έχει δυνάμεις, θέλει να πάρει την νίκη. Μέχρι τέλους Φαούστο από μέσα είναι αυτός, περνά. Φαούστο, Carson City και στη συνέχεια στην τρίτη θέση. Don't Cry For Me και Δαναός. Πάμε για jackpot. Οκτώ, δύο, πέντε, ένα. Τι είπες? Πάμε για jackpot. Δεν σε άκουσα. Ναι, πάμε για jackpot, λέω. Απλά κουφάθηκα, ναι, αν κατάλαβες. Πάμε για jackpot. Φοβερή έκπληξη. 27,5, Γκανιάν. Εδώ, μάχη μέχρι τέλους. Φάουστο από μέσα. 8, 2, πιο πίσω τον Cry For Me και Δαναός θα τερματίσουν πολύ κοντά. 8, 2, δείτε από εδώ. Από μέσα ο Don't Cry For Me, λοιπόν. Πολύ μικρή διαφορά. Τέταρτος ο Δαναός. Σλέιντς Κάστλ πέμπτος. Ορκ έκτος. Ο Χεντάφ τελευταίος. Μία εκπληκτική νίκη. Δεν είχε γράψει μέχρι στιγμής νίκη, αλλά την έγραψα με εκπληκτικό τρόπο σε μία σημαντική κούρσα και σε μία σημαντική κούρσα με αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι δυνατοί αντίπαλοι. Νομίζω ότι σας εξέπληξε πολύ ευχάριστα, κύριε Παγιάστα. Πάρα πολύ. Πραγματικά με εξέπληξε. Δεν το περίμενα. Αυτή είναι και η ομορφιά του υποδρόμου. Ενώ ήμασταν το τελευταίο τσάντερ, μπορέσαμε και πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Κυρία Καβρουλάκη, ενώ στην αρχή φάνηκε να βγαίνει λίγο εκτός, ουσιαστικά έκανε το καλύτερο φίνις. Παρόλο τις δυσκολίες του και στο start και στη συνέχεια της διαδρομής, κέρδισε και μπράβο, ήταν εκπληκτικός. Έκανε φοβερή κούρσα.